Καθημερινά ενημερωνόμαστε για εκατοντάδες περιπτώσεις παιδιών 4 και 5 ετών που οι οικογένειές τους δεν ξέρουν ακόμα σε ποιο νηπιαγωγείο θα πάνε. Ακόμα χειρότερα. Πολλά παιδιά θα αναγκαστούν να γραφτούν σε νηπιαγωγεία μακριά από την περιοχή τους. Πρόκειται για μια επικίνδυνη εξέλιξη, ψυχοφθόρα και αντιπαιδαγωγική. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη ευθύνη που ενώ ψήφισε το μέτρο για την υποχρεωτικότητα της προσχολικής αγωγής δεν προέβλεψε καμιά επιπλέον χρηματοδότηση, ούτε πήρε κανένα μέτρο για τη δημιουργία κτηριακών υποδομών για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Πρόσφατη άλλωστε είναι η κατάπτυστη απόφαση για τοποθέτηση προκάτ για νήπια και προνήπια ακόμα και σε χώρους γυμνασίων και ηλικίων. Όμως, έτσι υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση. Στρώνει το έδαφος για στροφή στην ιδιωτική εκπαίδευση, ακόμα και για τα νηπιαγωγεία. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει τα αιτήματα των οργανώσεων των γονέων, των εκπαιδευτικών, των γυναικών για άμεσο πρόγραμμα ίδρυσης και ανέγερσης νέων σύγχρονων νηπιαγωγείων και για μαζικούς διορισμούς μονίμων νηπιαγωγών.